Η επιστροφή στι νίκε είναι το ζητούμενο για τον Αιωλικό στο Κυριακάτικο εντό έδρα παιχνίδι με το Διαβολίτσι, το οποίο θα γίνει στο πλαίσιο τη ένατη αγωνιστική του τετάρτου ομίλου τη ΓΑΜΑ Εθνική. Η ομάδα τη Μιτυλίνη, μετά το αρνητικό αποτέλεσμα στη Μήκονο απέναντι στην τοπική ομάδα, γκρεμίστηκε από την κορυφή τη βαθμολογία εκεί όπου βρίσκεται πια η Ρόδο, η οποία νίκησε 1-0 τον Πανιόνιο σε ξαναβολή παιχνίδι που έγινε την περασμένη Τρίτη. Παρ' όλα αυτά, οι διαφορέ είναι αρκετά μικρέ σε ό,τι αφορά τι ομάδε που βρίσκονται στα πρώτα σκαλιά του βαθμολογικού πίνακα, και δεν είναι υπερβολή να πούμε πω αυτό ο τέταρτο όμιλο θεωρείται ω ένα από του πιο ανταγωνιστικού, με πολλέ ομάδε να διεκδικούν την πρώτη θέση. Ο Αεολικό στη δεδομένη χρονική στιγμή βρίσκεται στο πλήν 1 από την κορυφή και μόλι στο συν 1 από Πανιόνιο και Μήκονο. Μέχρι στιγμή δείχνει να τα πηγαίνει πολύ καλά, έχοντα μετά από 8 παιχνίδια απολογισμό 6 νίκε και 2 ήττε, ενώ αγνοεί την ισοπαλία. Την Κυριακή υποδέχεται το Διαβολίτσι σε ένα θεωρητικά βατό παιχνίδι, με τι πιθανότητε νίκη να είναι υπέρ των και που όμω θα πρέπει να σεβαστούν τον αντίπαλο και δεν θα πρέπει να του ξεγελάσει το γεγονό πω το Διαβολίτσι βρίσκεται στι τελευταίε θέσει. Πάντω, σε περίπτωση που ο Αεωλικό πάρει τρει ακόμη βαθμού στο πρωτάθλημα, ανάλογα και με τα αποτελέσματα τόσο τη Ρόδου που έχει δύσκολο παιχνίδι στην έδρα τη Ερμιονίδας, όσο και του Πανιονίου που παίζει ντέρμπι με τη Μήκονο, δεν αποκλείεται μετά την ολοκλήρωση τη ένατης αγωνιστική να βρεθεί ξανά στην κορυφή τη βαθμολογία διαιτητή του αγώνα που θα γίνει στο δημοτικό στάδιο Μιτυλίνη και θα ξεκινήσει στι 3 το μεσημέρι, ορίστηκε ο Θεόφιλο Δημητρακόπουλο από την Αθήνα. Ένατη αγωνιστική στον τέταρτο όμιλο, τα παιχνίδια στι 3 το μεσημέρι τη Κυριακή, εολικός Αό Διαβολιτσίου, Ερμιονίδα Ρόδο, Αοπηλίου Κόαπ Σπάτρε, Φίνεκα Νέα Επιδαύρου, Έα Γαστούνη, Παναργιακό, Πανιόνιο Μήκονο και οι άλλε